Είναι το παιδί σας χαϊβάνι και δεν μπορεί να φάει ένα παγωτό σαν άνθρωπος? Άτο σατανάκο, πάλι σαβόδι τρώει. Πάρτε ένα πιατάκι, ανοίξτε μια τρύπα στη μέση, βάλτε το χωνάκι και αφήστε το να τα ρημάξει όλα. Είναι ο φίλος σας άνιωθος και δεν κατεβάζει το καμπάκι της τουαλέτας? Μην τυχόν και του το αναφέρετε. Βγάλτε την αλυσίδα σας, κολλήστε τη στο καπάκι, στην άλλη μεριά βάλτε ένα μπαλάκι του τένις και ρίχτε το μέσα στη λεκάνη. Πλέον, μόλις το δίποδο κάνει την ανάγκη του και πατήσει το καζανάκι, το καπάκι θα επανέλθει αυτόματα. Βέβαια, σε δύο μέρες που θα έχουν ανακατευθεί εκεί μέσα σκατά, τσίσα και μπαλάκι, η αηδία θα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που απλά θα αλλάξετε σπίτι. Πρόβλεμε σόλβεντε. Είστε σε ένα αποτυχημένο πάρτι και βαριούνται μέχρι και οι φτέρνες σας? Ανοίχτε το σιρτάρι στο ξένο σπίτι, πάρτε μια μεγάλη σακούλα, χώστε μέσα μπαλόνια και συγχαρητήρια. Μόλις φτιάξατε τον πιο μίζερο καναπέ όλων των εποχών. Χοροπηδάτε κιόλα και περνάτε υπέροχα. Ρε τι κάνετε!